δημηγορία του δικαστηρίου 2,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Στο εδόλιο, ο οδηγός του μοιραίου τζιπ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο Πάνο Τζαβάρα, γιο του Κώστα Τζαβάρα και της Φέδρας Δούρου. Οι σκηνές στο δικαστήριο δραματικές και οι σχολιασμοί επί της ποινής πολύ. Τι προβλέπει όμως η νομοθεσία? Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που σε αυτές τις περιπτώσεις τα τροχαία ατυχήματα υπάρχει το θέμα αμέλειας, αν αποδειχτεί ότι είναι από αμέλεια, που το νομικό πλαίσιο δεν επιβάλλει πολύ αυστηρές ποινές. Δίνονται συνήθως με αναστολή λόγω του Λευκού Ποινικού Μητρώου και πράγματι στα μάτια οποιοδήποτε μια ποινή όταν έχει χαθεί ένας άνθρωπος φαντάζει πάρα πολύ χαμηλή. Όσοι ουσιαστικά και αν είναι, θεωρώ δηλαδή μια ποινή η οποία είναι σύνηθες να φτάνει στο όριο των 2, 2,5, 3 ετών με αναστολή, θεωρώ ότι πράγματι στα μάτια του οποιοδήποτε φαντάζει πάρα πολύ μικρή, δυστυχώς όμως το νομικό πλαίσιο σε αυτά τα όρια κυμαίνεται. Όσοι γνώριζαν τον Πάνο αλλά και όσοι έχουν συγκλονιστεί από το τραγικό συμβάν θεώρησαν την απόφαση μικρή. Μάλιστα κάποιοι δεν δίστασαν να τα βάλουν και με την δικαιοσύνη. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις πρέπει να πάρουμε πάντα ως παράγοντα διενεργίας της αιτίας τη μία αμέλεια, η οποία δεν έχει το στοιχείο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που βούτυξε ένα αυτοκίνητο που δεν ξέρω να οδηγώ και βγήκα στους δρόμους και έβγαινε πάρει ο χάρος. Παίρνοντας όμως το συναισθηματικό παράγοντα από την άλλη πλευρά ότι χάθηκε μια ζωή και παίζει ρόλο πάντα βέβαια όχι μόνο η ηλικία, αλλά παίζουν και γενικότερες οι συνθήκες, έτσι. Από εκεί και πέρα αισθάνεσαι ότι είσαι αδικημένος για την ποινή η οποία υποτίθεται ότι είναι για να συνετίσεις έναν οδηγό, γιατί αυτό είναι το νόημα της ποινής, να τον συνετίσει. Αναγνωρίζοντας και το ελευθερωτικό του άρθρου 34, δηλαδή του προτέρου τιμού βίου, λογικά η απόφαση δεν θα ήταν εξοντωτική. 2,5 χρόνια πιστεύω ότι είναι μια ικανή ποινή, γιατί πολλές φορές μπορεί να δεις και απόφαση μηνών σε ανθρωποκτονικές εξεμελίες, γιατί σταθμίζει τη βαρύτητα του πτέσματος, το βαθμό τυχών που μπορεί να είχε και το θύμα στην υπαιτειότητα και σταθμίζει όλα. Πιστεύω ότι είναι μια ποινή λογική. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το τραγικό δυστύχημα είχε συμβεί στο Ρίο και μάλιστα μπροστά στα μάτια του αδελφού του Πάνου και τα δύο παιδιά απήχαν λίγα μέτρα από το σπίτι τους.